να ανταλλάξουμε ευχές, να ανταλλάξουμε απόψεις. Μια φορά το χρόνο ήρθεστε να... Για μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις έκαναν λόγο τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας κατά τη διάρκεια εκδήλωσης με αφορμή την κοπή της Βασιλόπιτας. Η συνάντηση των μελών του ΤΕ πραγματοποιήθηκε σε γνωστό καφέ της πόλης. Σήμερα έχουμε την κοπή πίτας του Τεχνικού Επιμελητηρίου, όπου είναι μια ευκαιρία να βρεθούν όλοι οι συνάδελφοι μαζί, να ευχηθούν ο ένας τον άλλον, να υπάρξουν και οι φορείς, να γίνει μια συζήτηση ολιγόλεπτη για βασικά ζητήματα και κάνοντας και έναν γρήγορο απολογισμό της χρονιάς και ουσιαστικά να δώσουμε τους νέους στόχους που ειδικά για το Τεχνικό Επιμελητήριο οι προκλήσεις είναι πολλές. Έχουμε προκλήσεις τόσο στο εσωτερικό κομμάτι με την έννοια των επαγγελματικών δικαιωμάτων, την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, τη ραγδαία αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, αλλά και τα ζητήματα, τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε με τα φορολογικά και ασφαλιστικά. Αλλά από την άλλη έχουμε και προκλήσεις οι οποίες έχουν να κάνουν με το πώς πορευόμαστε ως Δυτική Μακεδονία, ως Τεχνικό Επιμελητήριο, πώς μπορούμε να στηρίξουμε ως τεχνοκράτες τις πρωτοβουλίες και τις επιλογές και ποιες πρέπει να είναι αυτές που πρέπει να ληφθούν, έτσι ώστε η περιοχή μας να μεταβεί σε επίπεδο απασχόλησης σε μια νέα εποχή όπου η απασχόληση θα είναι το κυρίαρχο και θα μπορούν να δοθούν απαντήσεις. Επί αυτού, ως Τεχνικό Επιμελητήριο εργαζόμαστε και το Τεχνικό Επιμελητήριο δεν είναι προφανώς μόνο πρόεδρος ή η διοικούσα, είναι το σύνολο των μελών, των μονίμων επιτροπών, των ομαρχιακών επιτροπών, οι οποίοι και μέσα στην κρίση έχουν αποδείξει ότι έχουν διάθεση να συνεισφέρουν και αυτό είναι πολύ ενθαρρυντικό.